Εφιάλτης είναι για τους Δήμους της χώρας τα 240 εκατομμύρια ευρώ που θα πρέπει να καταβάλουν για το τέλος ταφής εντός του 2024. Ότι σε μια περιοχή με μεγάλο κόστος, ακριβό υψηλό κόστος διαβίωσης, δεν είναι δυνατόν να μετακυκλωθούν αυτά τα ποσά μέσω της αύξησης δημοτικών τελών στις πλάτες των πολιτών. Είναι αδιανόητο, είναι αδύνατο. Η ΚΕΔΕ αναμένεται το προσεχές διάστημα να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Γι' αυτό το λόγο εμείς θα πάρουμε απόφαση στις 13 Δεκεμβρίου ως ΚΕΔΕ να καταθέσουμε αίτηση πρόταση να ζητάμε τα χρήματα να δοθούν στους Δήμους για να κάνουμε προμήθεια όλων των απαραίτητων εκείνων μέσων για να προχωρήσει η ανακύκλωση. Μπαίνουμε εμπρός στο βάρος δηλαδή. Είχαν ληφθεί αποφάσεις για να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη. Δεν έγινε τέτοια προσφυγή λόγω της αναβολής που δίδονταν εφαρμογής του μέτρου. Εγώ έλαβα τα καθήκοντά μου στις 4 Ιουλίου, μεσολάβησαν εκλογές και τα λοιπά, να ξέρετε ότι θα προσφύγουμε στην ελληνική δικαιοσύνη. Οι Δήμοι δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για το γεγονός ότι καθυστερεί σε εθνικό επίπεδο το πρόγραμμα ανακύκλωσης, σημείωσε ο κύριος Κυρίζογλου. Την ευθύνη για το ότι δεν προχωράει η ανακύκλωση δεν την έχουν οι Δήμοι. Οι μονάδες επεξεργασίας των απορριμμάτων. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολύ γοργά βήματα. Ωστόσο όμως διαχρονικά είμαστε πίσω. Είναι ευθύνη του κεντρικού κράτους που έχει και τα χρήματα, έχει και την ευθύνη του σχεδιασμού και της δημοπράτησης και της εκτέλεσης αυτών των έργων. Στην πρόσφατη ενημερωτική διημερίδα που πραγματοποίησε η ΚΕΔΕ, ο πρόεδρος της, Λάζαρος Κυρίζογλου, εξέφρασε τους φόβους του για την αδυναμία κατάρτισης στο σκελισμένο προϋπολογισμό λόγω του τέλους ταφής των απορριμμάτων που καλούνται να καταβάλουν οι Δήμοι. Το τέλος ταφής, για να είμαστε αντικειμενικοί και δίκαιοι, είναι κάτι το οποίο προβλέπεται με νόμο από το έτος 2012, με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Όμως δεν εφαρμόστηκε από το 2012. Μέχρι σήμερα, ποτέ, 12 περίπου χρόνια. Γιατί οι εκάστοτε κυβερνήσεις από το 12 μέχρι σήμερα έβαζαν το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Ταυτόχρονα, επειδή δεν επιτυχάνονταν οι ρυθμοί προχωρήσεως της ανακύκλωσης στην πατρίδα μας στην Ελλάδα για να φτάσουμε στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα, επιβλήθηκε το τέλος ταφής. Το τέλος ταφής είναι περίπου 240 εκατομμύρια για το έτος 2022, 2023 και 2024. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα σημαντικό ποσό. Οι Δήμοι για το τέλος ταφής, σύμφωνα με τους υπολογισμούς και την έκθεση που παρουσίασε στην ΚΕΔΕ ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών. Όπως εξήγησε, τα 50 εκατομμύρια θα πρέπει να υπολογιστούν στα ανταποδοτικά τέλη του 2024 και αφορούν το πρώτο εξάμηνο του 2023, που θα αποδοθούν βέβαια απευθείας από το Υπουργείο Εσωτερικών και από τους ΚΑΠ στον ΕΟΑΝ. Θα πρέπει όπως να γραφτούν ως έσοδο και ως έξοδο στους προϋπολογισμούς των Δήμων. Για το πρώτο εξάμηνο του 2024 προβλέπονται 60 εκατομμύρια, αφού το τέλος ταφής από 20 ευρώ ανά τόνο που υπολογίζεται για το 2023 αυξάνεται σε 25 ευρώ ανά τόνο και το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί μέχρι 31 Οκτωβρίου του 2024 ανέρχεται στα 60 εκατομμύρια. Επιπλέον όμως θα πρέπει να καταβληθούν και τα 80 εκατομμύρια του 2022 που πήραν αναβολή και δεν πληρώθηκαν, ενώ θα παρακρατηθούν και 50 εκατομμύρια από την τελευταία έκτακτη δόση των 125 εκατομμυρίων ευρώ που θα δοθεί μέχρι τέλος του έτους και αφορούν το πρώτο εξάμηνο του 2023.